Χαίνει. Όχι στα εύκολα, στα δύσκολα. Δηλαδή ενώ διαρκώς προσπαθώ να εμπλουτίζω την καρδαρόμπα μου με κάποια κομμάτια πια, το κάνω πιο πολύ από το έκανα κάποτε, καλά. Δηλαδή δεν ξοδεύω πια τόσα χρήματα σε πιο φτηνά πράγματα. Δηλαδή είναι και μια τάση, θεωρώ, αυτή γενικώς αυτή τη στιγμή στη μόδα, να μην καταναλώνεις πολύ, να μην ψωνίζεις πολλά προϊόντα τα οποία καταναλώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν θα πάρω 10 μπλουζάκια φτηνά, ας πούμε, από μια μεγάλη αλυσίδα, προτιμήσω να βάλω στην δουλάπα μου ένα πιο καλό κομμάτι. Είμαι πια σε αυτή τη λογική. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα επενδύσω σε κάποια καλά κοστούμια ή σε κάποια καλά φορέματα. Παρ' όλα αυτά μου σημαίνει πολλές φορές να θέλω να πάω κάπου καλά και να θεωρώ ότι τίποτα από αυτά δεν είναι ωραίο πάνω μου. Το παθαίνω. Αλλά πάντα για καλές περιστάσεις. Okay. Εννοώ για πιο επίσημες περιστάσεις. Επίσης το άλλο πρόβλημα είναι ότι το οποίο βλέπω κιόλας ότι προσπαθούν και διάφορες πολύ διάσημες γυναίκες να το σκοτώσουν κιόλας, ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να ξαναφοράει δεύτερη φορά το ίδιο ρούχο. Πολλές φορές μου έχει συμβεί, επειδή κάνω διάφορες δημόσιες εμφανίσεις, να φορέσω κάτι πάρα πολύ όμορφο και μετά να μείνει εκεί στην ντουλάπα, να με κοιτάει, να το κοιτάω και να μην τολμάω να το ξαναφορέσω, διότι κάποιος θα σχολιάσει ότι έχει βάλει αυτό και το έχει ξαναβάλει εκεί. Βλέπω όμως και μια προσπάθεια που γίνεται και από το Hollywood να δείξουν ότι το να ξαναφοράς ένα ρούχο δεύτερη και τρίτη φορά είναι okay. Το οποίο το θεωρώ και τρομερά υγιές. Είμαστε λοιπόν στο δρόμο αυτής της εξυγίανσης, αλλά ακόμη εγώ προσωπικά δεν την έχω πετύχει. Το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι.